Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ασημακόπουλος Σωτήρης, είμαι τεχνικός υπεύθυνος της bitmyjob και σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με το performance του Magento. Speeding up a slow loading Magento 2. Εδώ. Λίγα λόγια να σας πούμε τι είχαμε παρουσιάσει το 2019. Το πρώτο case study σε PWA στη χώρα μας με Magento 2 backend. PWA, headless design, τα πλεονεκτήματα που ξέρουμε όλοι σχετικά με την ταχύτητα, το performance, το UX του χρήστη και τη συνολική του εμπειρία, σχετίζεται με το performance που συζητάμε σήμερα. Τι γίνεται όμως αν δεν ακολουθήσει κάποιος αυτή την αρχιτεκτονική, μπορούμε να έχουμε ένα γρήγορο Magento χωρίς PWA? Άλλωστε, ακόμα, τουλάχιστον από τη δικιά μας εμπειρία, οι περισσότεροι δεν έχουν περάσει στην PWA. Οπότε, ας δούμε αυτή την περίπτωση. Η απάντηση είναι ναι. Το Magento είναι μια πλατφόρμα που, ενώ θεωρείται από τις δυνατότερες και ισχυρότερες της αγοράς, συνήθως τη συνοδεύει μια αδικία που αφορά τις επιδόσεις της. Μια απλή αναζήτηση στο Google σχετικά με slow Magento και θέματα ταχύτητας, θα μας δείξει ότι πάρα πολλούς developers τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει αργό Magento. Υπάρχουν υλοποιήσεις που δεν ακολουθούν τις σωστές πρακτικές ανάπτυξης σε επίπεδο κώδικα και δεν υποστηρίζουν τις προτινόμενες τεχνολογίες και προδιαγραφές σε επίπεδο server. Τι θα δούμε σήμερα? Κύριοι λόγοι που ένα Magento έχει αργή συμπεριφορά. Κακογραμμένος κώδικας. Κώδικας σε διάφορα extension ή στο theme που δεν έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα best practices. Νομίζω και ο συνάδελφος νωρίτερα ανέφερε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε, για όσους είναι developers, λούπες που μέσα στη λούπα καλούμε πράγματα πολύ περισσότερες φορές από ό,τι θα έπρεπε. Δεν θέλω να εμβαθύνω τεχνικά. Δεύτερον, βαρύ περιεχόμενο. Περιεχόμενο που δεν έχει βελτιστοποιηθεί, όπως μεγάλες εικόνες ή και βίντεο. Τα προχωράω λίγο επιγραμματικά, γιατί θα δούμε λεπτομερώς και παρακάτω για αυτά. Τρίτον, παλαιότερες εκδόσεις. Βασικά services σε επίπεδο server ή και το ίδιο το Magento βρίσκονται σε παλές εκδόσεις. Τέσσερα. Λάθος αρχιτεκτονική, ελλιπής δηλαδή ή αδύναμη αρχιτεκτονική σε επίπεδο server. Και πέντε. Κακή επιλογή στο hardware σχετικά με τους πόρους που χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιστρέφουμε λοιπόν στον πρώτο λόγο και βασικότερο, ο κακογραμμένος κώδικας. Πού γράφουμε, τι γράφουμε και τι μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις στο front-end που ένα κακογραμμένο μενού μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στο theme επίσης, ένα block που φέρνει τα best-seller προϊόντα, αν δεν είναι καλά γραμμένο, στον τρόπο που αυτά έρχονται, μπορεί να προκαλέσει απίστευτη καθυστέρηση στην κεντρική σελίδα. Ειδικά αν αυτά υπολογίζονται εκείνη τη στιγμή. Φανταστείτε best-seller προϊόντα που να υπολογίζονται σε περιόδους μηνών με βάση τις πωλήσεις. Το ίδιο και στα extensions. Μη βελτιστοποιημένο περιεχόμενο σελίδων. Φωτογραφίες. Επίσης αναφέρθηκε από συνάδελφο νωρίτερα, εννοείται πρέπει να έχουμε τρόπους που να γίνεται optimization του όγκου των φωτογραφιών που ανεβαίνουν στο e-shop.
Φανταστείτε ένα banner κεντρικό 10 MB, φανταστείτε τέτοιες περιπτώσεις, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν, ειδικά σε καθάριστο περιεχόμενο. Βίντεο. Κεντρική σελίδα με βίντεο που φορτώνει από τον ίδιο μας το σερβερ μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχουν πάροχοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, streaming servers, YouTube, Vimeo. Καλό είναι τέτοιες περιπτώσεις να επιλέγουμε να τα παίζουμε από εκεί και να φορτώνεται και αυτή το συνολικό φόρτο. JS, CSS. Αρχεία που δεν έχουν γίνει minified ή δεν έχουν εφαρμοστεί τεχνικές συμπίεσεις. Το Magento το ίδιο, έχει επιλογή για minification, συστήνεται, προτείνεται. Bundling JS, καλό να τα αποφεύγουμε. Ενώ το default του Magento, υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να κάνουν σωστό bundling στα JS και να έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στη συνολική φόρτωση και απόδοση σελίδας. Όπως και τεχνικές συμπίεσεις. Επίσης, εδώ ήθελα να πω κάτι για το CSS. Πολλές φορές παρατηρείται να φορτώνουμε άπειρο CSS που είναι στην πραγματικότητα άχρηστο. Καλό είναι να προσέχουμε τι φορτώνεται. Αν μπορούμε από το default του Magento, ό,τι CSS δεν το χρειαζόμαστε, να το διώξουμε. Για να λειτουργήσει αθρηστικά στην καλύτερη performance συνολικά της σελίδας. Δεν ισχύει ότι αν κάνουμε ένα πράγμα από αυτά, ότι ξαφνικά θα δούμε ένα site που θα πετάει. Αλλά αθρηστικά όλα αυτά βοηθάνε σε αυτό. Με πολύ ορατά αποτελέσματα. External content. Από τρίτους παρόχους που δεν λαμβάνεται ασύγχρονα και που έχει αργές αποκρίσεις. Είναι απίστευτο τι πρόβλημα μπορεί να μας δημιουργήσει ένα κακό φόρτωμα από third party libraries, παράδειγμα εικονιδίων, παράδειγμα κάποιο JS. Καλό αυτά είναι αν μπορούμε να τα φορτώνουμε το δικό μας σερβερ. Αν δεν μπορούμε, να χρησιμοποιούμε τεχνικές ασύγχρονες για να μην δημιουργεί blocking, render blocking που λέμε, στην κεντρική σελίδα. Παλαιότερες εκδόσεις, τον έφερα και πριν. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο server. Το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να βρίσκεται σε παλαιότερη έκδοση, με αποτέλεσμα αυτό να ενέχει κινδύνους στην ασφάλεια, πολύ σημαντικό, αλλά και στην απόδοση του server. Services. Βασικά services βρίσκονται σε παλαιότερη έκδοση, όπως π.χ. PHP, με αποτέλεσμα να υπάρχει αισθητά πιο αργή επεξεργασία των δεδομένων. Εάν δείτε συγκριτικά γραφήματα ανάμεσα σε εκδόσεις της PHP, όχι με μεγάλη διαφορά, ας πούμε PHP 7.3 με 7.4 ή 8 που παίζει πλέον, θα δείτε τεράστια διαφορά στην ταχύτητα. Οπότε είναι καλό να έχουμε τα τελευταία services για αυτό το λόγο. Τρία. Magento. Η ίδια πλατφόρμα του Magento. Καλό είναι, σχεδόν απαραίτητο, όχι απλά καλό, να είναι η τελευταία για λόγους ασφάλειας, για λόγους διόρθωσης κάποιων μικρών bugs που ενδέχεται να υπάρχουν από τους προγραμματιστές της Magento και φυσικά για το συνολικό performance και ταχύτητα. Έμφαση στην αρχιτεκτονική. Κάθε Magento είναι ξεχωριστό και έχει τις δικές του ανάγκες σε πόρους. Όμως υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που κατά κανόνα να τις χρησιμοποιήσουμε μας δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα σε επίπεδο performance. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες. Varnish για caching. Redis, συνήθως για session storage και caching.
Οι περισσότεροι είστε ενήμεροι με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, Nginx, MySQL, Elasticsearch που πλέον είναι προαπαιτούμενο και μας λύνει και τα χέρια για να μπορέσουμε να δώσουμε αποτελέσματα αναζήτησης στο front-end πολύ φιλικά προς το χρήστη, βελτιώνοντας λοιπόν το UX. Απλά να πω για τα προηγούμενα service που σας έδειξα, ότι εκεί, αν θέλετε, φαίνεται και η μαστρία του System Administrator, στο πόσο όλα αυτά θα παντρευτούν, πώς θα παίξουν πιθανόν σε παράλληλα μηχανήματα, με στόχο το performance. Πάω παρακάτω. Hardware. Όλα καλά, όλα ωραία, αλλά αν δεν έχουμε και το hardware το αντίστοιχο να μας υποστηρίξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπολογιστική ισχύς, CPU. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Φυσικά πρέπει να είναι προσαρμοζόμενο πάνω στις ανάγκες του κάθε έργου. RAM, μνήμη, για τις επίμονες διεργασίες. Το ματζέτο από μόνο του ξέρουμε ότι ζητάει, θέλει μνήμη. Δίσκη αποθήκευσης, SSD με έμφαση ταχύτητα. Είναι μεγάλη διαφορά που μπορούμε να δούμε χρησιμοποιώντας δίσκους με πολύ γρήγορο read και write στο συνολικό performance. Και φυσικά να υπάρχει εγγυημένο uptime σε αξιόπιστο data center. Ένα case study της εταιρείας μας. Χαν και Μόλερ. Νομίζω είναι γνωστή εταιρεία σε όλους. Τι κάναμε. Καταρχήν, νούμερο ένα. Custom theme. Ο κώδικας έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από μας. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο τυποποιημένο template. Με αποτέλεσμα να ξέρουμε τι γράφουμε, πού το γράφουμε και γιατί. Και φυσικά αποφεύγουμε πιθανά bugs που έχει ένα τυποποιημένο template. Εργαλεία βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση του περιεχομένου που λέγαμε νωρίτερα, όταν ανεβαίνουν οι φωτογραφίες, να χρησιμοποιείται ένα format φιλικό φιλικό προς τον χρήστη και να γίνεται το performance σωστά. WebP format φωτογραφίες για παράδειγμα και μικρού συνολικού όγκου. Και φυσικά, ό,τι αναφέραμε νωρίτερα, τα εφαρμόζουμε εδώ, χρησιμοποιούμε τελευταίες εκδόσεις σε όλα τα επίπεδα, είτε λέγεται services, σε επίπεδο server, είτε ματζέντο. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική μας σε επίπεδο servers μάλλον, έχουμε διαμοιράσει τα services σε παράλληλο server, κάποια συστήματα clustering, και έχουμε πετύχει το συνολικό αποτέλεσμα για την Hacker Moller. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σαν bitmyjob? Ανάλυση, αναλύουμε το project σας, εντοπίζουμε όλα εκείνα τα σημεία τόσο σε επίπεδα κώδικα όσο και σε επίπεδο server που καθυστερούν το e-shop σας. Επιδιορθώνουμε τον κώδικα όπου εντοπίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, είτε σε backend είτε frontend. Η γνωστό upgrade με αναβάθμιση πλατφόρμας, είτε είστε σε κάποια παλιότερη έκδοση Magento, είτε Magento 1, πιο παλιά, αλλά και όχι μόνο Magento, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα αναλαμβάνουμε να κάνουμε το migration για σας χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος να χαθεί οποιοδήποτε δεδομένο. Και φυσικά, η εξειδικευμένη τεχνική μας αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν την αρχιτεκτονική για να σας μεταφέρουν στο hosting που σας παρουσίασα πριν λίγο. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Ήμουνα ο τελευταίος της σημερινής ημέρας. Όχι, μια...
Εγώ τώρα το κάνω επίτηδες. Όχι, μια χαρά ήσουν. Απλά να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να πούμε κάτι περισσότερο, βρισκόμαστε στο Hall C, stand C18B. Και πραγματικά θα μας ήταν ενδιαφέρον να σας δούμε και από κοντά όποιος ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ πολύ.